Γεια σου, Δανάη. Γεια σας, γεια σου, Δανάη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Περιποιημένη, ωραία, ντυμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είσαι, τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Βλέπω την εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο. Α, και εμείς τη δική σου. Κάθε Σαββατοκύριακο. Κάθε Σαββατοκύριακο. Τα μαζεύεις τα επεισόδια και τα βλέπεις μαζεμένα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η Δανάη, βέβαια δεν είναι από τα Χανιά. Ναι, καταγωγή. Αλλά η καταγωγή σου, γιατί το γεννήθηκες και εκεί απλώς πήγες σχολείο, αλλά είναι από ένα αγαπημένο τόπο. Ναι. Οπότε, διπλή Περίμενε. Χαρά μου. Πού γεννήθηκες? Στα Πατήσια. Πατήσια. Α. Αλλά έβγαλα γυμνάσιο και λύκειο στα Χανιά. Πώς οπότε... έγινε αυτό, συνήθως γίνεται τον άποδο. Οι γονείς μου είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οπότε θέλοντας να προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής σε εμένα και την αδερφή μου, γυμνάσιο και λύκειο στα Χανιά και ήταν ό,τι έπρεπε. Α, οι γονείς σου αποφάσισαν να πάνε στα Χανιά, δεν? Οι οποίοι δεν γεννήθηκαν καν στα Χανιά. Οι παππούδες τους ήταν από τα Χανιά. Ναι. Ωραία επιλογή. Και εκείνη την Χανιά εποχή, και Ρέθυμνο. Εκείνη την εποχή, εκείνη την εποχή, δεν είσαι και μεγάλη, βέβαια, είσαι μικρή. Τον καιρό εκείνο. Αλλά πάντως παλιότερα δεν το κάνανε πολύ αυτό. Δηλαδή αυτή η αποκέντρωση που τώρα τη συζητάμε τόσο πολύ, παλιότερα δεν ήταν τόσο πολιτισμό. Ήταν πολύ τολμηρό και έχασαν τους φίλους τους. Mm. Δηλαδή ήταν σε μια ηλικία που εδώ ήταν οι φίλοι τους, εδώ ήταν η οικογένειά τους, τα αδέρφια τους. Αλλά θέλοντας να βοηθήσουν εμάς. Και πολύ καλά κάνανε γιατί μεγαλώναμε σε ένα διαμέρισμα. Ναι. Πήγαμε κάτω, αλάνες, χωράφια, φύση. Φαγητό καλό, τι λέμε τώρα. Εσύ τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ναι. Μπράβο, πηγαίνεις συχνά? Πηγαίνω κάθε Πάσχα και καλοκαίρι. Το χειμώνα κάπως κρυώνω πάρα πολύ και έχει πολύ γρασία κάτω. Καλά, τώρα η αλήθεια είναι τώρα με τη σειρά. Νομίζω ότι είναι και κανονική δουλειά. 8 ώρα, όπως το λένε. Σαν δεκάωρο. Σαν να πηγαίνει στο γραφείο. Κανονικά. Όμως. Να σου πω, θα πάει και τρίτη σεζόν, γιατί ο κόσμος αυτό συζητάει. Τώρα είναι στο. Στη το συζητάνε, ναι. Εσύ τι θέλεις μέσα σου? Εμένα είναι μια δουλειά αυτή η οποία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχω γνωρίσει υπέροχους συναδέλφους και μπροστά από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες. Αν με ρωτάς, είναι κάτι πολύ επιτυχημένο και. Το φοβάσαι καλλιτεχνικά πώς θα εξελιχθεί, γιατί ξέρεις και οι σειρές γενικά υπάρχει μια αγωνία. Εντάξει, πρώτος κύκλος, δεύτερος κύκλος και όχι με λίγα επεισόδια. Ναι, καθημερινό. Ξέρεις, αρχίζει από τον τρίτο κύκλο και λίγο. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους σεναριογράφους. Δηλαδή, μέχρι τώρα μας έχουν βγάλει ασπροπρόσωπους και στον καθένα έχουν δώσει μια ξεχωριστή ιστορία. Στην αρχή ήταν τα πράγματα λίγο πλεγμένα και ο καθένας άρχισε μετά να παίρνει το δρόμο του. Είναι πλεγμένα. Δηλαδή φαινόταν η βασική, η κεντρική ιστορία με τις τρεις αδερφές και την οικογένεια των Σεβαστών. Για λίγα επεισόδια αυτό θα περνούσε, ναι, εντάξει, αλλά μετά εντάξει, πρέπει και να... Και μετά άρχισαν οι επιμέρους ρόλοι, ξέρεις, τη δική τους ιστορία και άρχισε να δικαιολογείται το γιατί βρίσκονται και όλοι αυτοί οι ηθοποιοί στο σύριαλ. Τι είναι όλοι αυτοί οι χαρακτήρες. Οπότε εσύ... έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους σεναριογράφους μας. Κοίταξε, χωρίς να θέλω τώρα να πω κάτι, στην Αμερική, σε αντίστοιχες σειρές που από την τρίτη σεζόν αρχίζουν και κουράζουν, υπάρχουν και πάρα πολλοί σεναριογράφοι. Όχι, ναι. Εμάς είναι 5. Είναι 2 οι επικεφαλείς. Και εδώ αρκετοί είναι, εντάξει. Και υπάρχουν και άνθρωποι που γράφουν, δηλαδή. Εσύ ξέρεις τι γίνεται στις άλλες ιστορίες. Δηλαδή, προλαβαίνεις να παρακολουθήσεις ή εσύ ακολουθείς το δικό σου χαρακτήρα, επειδή είναι καθημερινό, ξέρεις. Το βλέπεις, δεν το βλέπεις. Το βλέπω. Το βλέπω για να συμπληρώνω και αυτά που δεν έχω προλάβει ναι, να διαβάζω. Ναι, είναι ναι. Η αλήθεια. Για να βλέπεις και τους άλλους χαρακτήρες, ακριβώς. Και το πώς, ξέρεις, λειτουργεί μία ιστορία συμπληρωματικά στην άλλη. Όσο περνάνε οι σεζόν, αυτό λέγαμε πριν, όταν κάποιο παίζεται 5 ή 6 σεζόν, δεν είναι μόνο τα φτιάχνουν. Τα χαλάνε. Τα ξαναφτιάχνουν. Ναι, τα ξαναχαλάνε. Η κόρη μου, καλά, δεν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αραβωνιάζεται τον Άγγελο, χωρίζει τον. Θέλει το Λάβρο το δάσκαλο. Ναι, ας ξεκινήσουμε εντάξει. Από αυτό. Αυτός ήταν και ωραίος του τον χωριού. Τον Κοτσόπουλο. Εντάξει. Είναι πολύ ωραίοι του χωριού. Α, είναι κι άλλος. Είναι πολύ. Mm. Θέλει τον Κοτσόπουλο, μετά δεν θέλει τον Κοτσόπουλο, μετά θέλει τον Άγγελο, μετά δεν θέλει τον Άγγελο. Όχι, μετά θα τον αραβωνιαστεί τον Άγγελο, μετά δεν τον αραβωνιάζεται τον Άγγελο, μετά θέλει τον Μπισμπίκι. Έλεος κάπου, Τελικά πού και εγώ σαμά, είμαστε τώρα ότι θέλει τον Μπισμπίκι. Ναι, αλλά αυτός δεν είναι ο καλός ιστορίας. Αυτός είναι το απόλυτο κακό. Ναι, είναι εσύ σαμάνα δεν πρέπει να του πεις, κοριτσάκι μου. Δεν μπορούσα να διαλέξει κάτι καλύτερο. Θανάση, έχει δει τα μούτρα μου στα τελευταία επεισόδια. Okay. Που είμαι μονίμως με το βλέμμα του Χάνου. Έχω σοκαριστεί τόσο πολύ. Που είμαι έτσι. Δεν μπορώ να ακολουθήσω όλο αυτό. Πώς σου φάνηκε όταν σου είπαν ότι θα έχεις μία κόρη συνομιλική σου? Γιατί συνομιλική, ναι. Σχεδόν. Έχουμε 5-6 χρόνια διαφορά. Αλήθεια. Στην πραγματικότητα. Εκεί έμεινα. Πώς ξεκίνησε η απόλυτη συντριβή? Εσένα ο ρόλος σου ξεκίνησε ως μια μάνα μικρών παιδιών. Ο ρόλος μου ξεκίνησε, υποτίθεται, το 1958. Ναι. Που είχα 3 παιδιά, έμεινα έγκυος, το 4ο, έπαθα επιλόχιο κατάθλιψη, έφυγα.
τους παράτησα, μετά γύρισα, είχα συνέλθει και είχα μετανιώσει και διεκδίκησα πάλι το σύζυγο και την οικογένεια. Το Blaine μιλάμε, το Χρήστο. Φυσικά, το φίλο σας εδώ πέρα χαίρεται, ο σύζυγός μου. Λοιπόν, οικογένεια Τόλια, ερχόμαστε ένα-ένα. Ναι, έρχεστε ένα-ένα. Άντι και κουμπάρος. Μετά θα έρθουν, ναι, έχουμε και τέσσερα παιδιά. Έχετε εκπομπές να βγάλετε. Λοιπόν, και πάμε 6 χρόνια μετά, από το 59 τελείωσε ο πρώτος κύκλος, πάμε το 1965, τώρα είμαστε 65, μπήκαμε στο 66, και το 1966, μάλλον το 1965, εμφανίζεται η κόρη μου, όπου είναι 18-19 χρονών, εγώ έχω μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Έτσι με βρίσκει η κατάσταση. Είχα πάθει σοκ, γιατί δεν ήμουν σίγουρη όταν ανακοινώθηκε ότι αυτή θα είναι η κόρη, με την οποία δεν την είχα συναντήσει ποτέ, οπότε ήρθε στο πρώτο γύρισμα και μητέρα και κόρη συναντιόμαστε πρώτη φορά, εγώ σε μια έξαλλη κατάσταση, σοκ, πώς θα γίνει αυτό και πώς θα ντυθώ και τι θα βάλω και ρε παιδιά. Η Δανά είναι πάρα πολύ μικρή, είναι κοντά σε 30. Ναι καλέ, το ξέρω. Οπότε, εντάξει, αυτό όμως λειτουργεί. Δόξα τω Θεώ, τελικά λειτουργεί. Λίγο το μαλλί διαφορετικό, λίγο τα ρούχα, μπορεί να σε μεγαλώσει. Το μαλλί είναι μόνο κότσο μπανάνα. Είναι, αυτό, είναι το εθνικό μου, ναι, το εθνικό μας στάιλ. Εσύ τι φοβήθηκες, να μην μεγαλοδείχνεις, να μην κολλήσεις σε ρόλους μάνας. Τι φοβήθηκα, δεν ήξερα εάν εγώ μπορώ να το υποστηρίξω αυτό υποκριτικά. Τελικά μπορώ. Ναι. Αλλά δεν είχαμε κάνει, ξέρεις, δεν την είχα συναντήσει, δεν είχαμε κάνει πρόβες. Ούτε αν έχετε χημεία, ούτε τίποτε. Ναι, και το. Με και το καλημέρα ήρθε στο πλατό. Ναι, και κάναμε γύρισμα οικογένεια. Οπότε ελάτε να γίνουμε οικογένεια. Με τον Blaine έγινε αντίστοιχα. Δεν τον είχα γνωρίσει και πρώτη σκηνή πρέπει να τον αγκαλιάσω, να τον φιλήσω. Ελάτε να γίνουμε ζευγάρι. Γενικώς παίζει με αυτό. Οπότε ξαφνικά έλα να γίνουμε, έλα να αγαπηθούμε, darling. Η κατάσταση. Οπότε εντάξει, παθαίνει ένα σοκ, είναι η αλήθεια. Τώρα εγώ να σας γνωρίσω και να παίξουμε την οικογένεια. Ναι, να αρχίσουμε τώρα, ναι, να αγκαλιαζόμαστε. Ναι, καταλαβαίνεις, είναι λίγο, αλλά λειτουργεί. Και πώς το αντιμετώπισες, πώς ήταν λίγο αμήχανα τα πρώτα λεφτά. Το πρώτο γύρισμα ήταν επεισοδιακό, γιατί ήταν, μόλις είχαμε ξεκινήσει τη δεύτερη σεζόν. Και όταν έρχονται νέοι ηθοποιοί, δεν έχει δοκιμαστεί όλο αυτό το πράγμα. Είναι όλοι με μια φοβερή αγωνία και ένα άγχος. Νομίζω ότι εγώ είχα περισσότερο άγχος από τη Βίκη, τη Διαμαντοπούλη που κάνει την κόρη μου, που είναι και η πρώτη της δουλειά με το που τελείωσε τη σχολή το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, κάθε φορά που το συζητάμε αυτό, της λέω, εσύ έχεις να λες ότι γνώρισες μία κοπέλα, μία το οποίο έκανε τη μάνα στην πρώτη σου δουλειά, μάλλον είναι τρελή, δεν είναι καλά. Είχα πάθει. Η δική σου ζωή πόσο άλλαξε μετά το σίριαλ? Όχι πολύ, γιατί σε αυτό με έχει προστατέψει, θα έλεγα εγώ, γιατί είναι κάτι το οποίο φοβάμαι, ο κορονοϊός. Δηλαδή, δεν έχω άμεση επαφή με το κοινό, δεν βλέπω τι γίνεται έξω. Δεν βγαίνεις και συχνά. Δεν βγαίνω. Απέχω αρκετά, μπορώ να πω, από την έκθεση της προσωπικής μου ζωής. Οπότε, για εμένα είναι όλα ίδια. Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά πας στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Υπάρχει. Έχει τα benefits. Υπάρχουν benefits, είναι η αλήθεια. Ποια είναι τα benefits? Σε κερνάνε καφέ? Όχι, δεν είναι αυτό το benefit. Το benefit είναι να με εξυπηρετήσουν κάπου. Δηλαδή σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο και λες το όνομά σας Λουκάκι. Λουκάκι. Α, και από το όνομα κιόλας. Δεν το περίμενα αυτό. Με εξυπηρετούν χωρίς να το ζητήσω. Ή ας πούμε ήρθαν. Πού να το λέω κι εγώ, ότι Λουκάκι είμαι. Φέρω εκ μέρους κύριε Λουκάκη. Πλαίνει. Ό,τι πες από άγριες μέλισσες και ρυθμίσεις το πιάνει. Ας πούμε, τις προάλλες θέλω να μου βάλουν, ήθελα να έρθει ένας τεχνικός στο σπίτι να μου συνδέσει την κουζίνα. Αυτά είναι τα καλύτερα. Ναι, ναι, αυτά θέλει. Λοιπόν, και εγώ είχα όλη τη μέρα γύρισμα. Όχι όλη τη μέρα, είχα τέλος πάντων τις ώρες που μου λέει ο άνθρωπος γύρισμα. Λέω, αχ, σας παρακαλώ, λέω πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Λέω, αύριο δουλεύω, είμαι ηθοποιός άγριες μέλισσες. Παύση. Α, το είπες όμως και εσύ πολύ ωραία. Το έπαιξα το τελευταίο χαρτί, δεν μπορούσα, θα έμενα χωρίς κουζίνα. Καμία σεμνότητα. Όχι, λέω μία, δύο, δεν με εξυπηρετείς, λέω κάτσε να παίξω αυτό τώρα. Α, μου λέει, ναι. Μου λέει τι ώρα θέλετε να έρθω. Τώρα μπορείτε. Δεν τον εκμεταλλεύτηκα πάρα πολύ, είναι η αλήθεια, το έβαλα μία ώρα μετά. Αυτό θα λέω κι εγώ. Μου δεν γίνεται, έχω χειρίσει μέσα στις πέλης. Μετά με έρθει από ό,τι με είδα, πέρασα με το βαζάκι κάποια στιγμή. Δεν το κάνω συχνά. Αυτό ήταν επί τούτου η πρώτη φορά που το έκανα.
Αλλά λέω, κοίτα να δεις που πιάνει. Για πες λοιπόν, γιατί δεν ξέρουμε τίποτα για σένα. Ξέρουμε λιγότερα για το τεχνικό της κουζίνας. Ήσουν, διάβασα πρωταθλήτρια, χρυσή πρωταθλήτρια του Κανό Καγιάκ. Στο Καγιάκ, ναι. Πώς το διάλεξε το Κανό Καγιάκ? Έκανα πολλά χρόνια κολύμβηση, πάρα πολλά. Έκανα πρωταθλητισμό και με το που είπα κάποια στιγμή ότι εγώ δεν θέλω να το κάνω άλλο αυτό, κάπως κουράστηκα. Mm. Και ήθελα να αλλάξω κάτι, οπότε ο πατέρας μου έκανε κοπηλασία. Και με πήγε, και ήταν το όνειρό μου, του πατέρα μου, να κάνω κοπηλασία και να μπω στη σχολή Κάρων. Δεν έκανα τίποτα από τα δύο. Οπότε ο πατέρας μου έκανε κοπηλασία, μου λέει, θες να πάμε να δούμε λίγο εκεί στον κόλπο της Ούδας, που ξέρεις εσύ λοιπόν, που κάνουν κοπηλασία και καγιάκ. Πάμε, βρήκαμε τον προπονητή του καγιάκ τυχαία, μιλήσαμε. Το καγιάκ εμένα μου φάνηκε πολύ πιο εύκολο από την κολύμβηση, γιατί έχεις... Εγώ έχω πολύ δύναμη στα χέρια, είχα δύναμη στα χέρια λόγω κολύμβησης. Αυτό η όλη σου η δύναμη πάει εκεί. Οπότε έτσι ξεκίνησα. Και το συνέχισε σε μεγάλο, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Με το που ξεκίνησα έκανα πρωταθλητισμό. Τι άλλο είναι αυτό που πρέπει να ξέρουμε για σένα? Τι είναι αυτό που είναι χαρακτηριστικό σου? Εγώ ξέρω, επειδή ξέρω, έχουμε μια πολύ κοινή, έχουμε μια κοινή φίλη που αγαπιέστε πάρα πολύ, τη Μαρία την Μπεκατόρου. Είναι πάρα πολύ φίλη με τη Μαρία. Πώς γίνεται πολύ φίλη? Ναι. Γνωριστήκαμε στον Αντένα. Ναι. Όταν εγώ πήγα να παίξω σε ένα χριστουγεννιάτικο του Still Standing. Ναι. Πέρσι, ναι. Και η Μαρία... Τέλος πάντων, δεν έχω ξεδιπλωθεί ακριβώς τώρα για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Στο Still Standing όμως εγώ φοβόμουν πάρα πολύ... την πτώση. Την πτώση. Και έκανα διάφορα... Δεν το έκανα όμως επίτηδες. Δηλαδή, φώναζα, έκλεινα τη μύτη μου, τα μάτια μου, δεν ξέρω, ήμουνα... Σε έξαλλη κατάσταση. Καλή, δύο μέτρα πέφτει, δεν πέφτει και πέφτει. Δεν είχα, εγώ όμως φοβάμαι. Εντάξει, φοβάσαι. Θα σου πω, δεν είχα προλάβει να πέσω, γιατί άλλοι το είχαν κάνει για να μην φοβούνται. Λοιπόν, και η Μαρία εκεί έπαθε... με συμπάθησε πάρα πολύ σε... Δεν ξέρω, την αγαπάω πάρα πολύ. Και εκεί γνωριστήκατε και γίνατε τόσο καλές φίλες. Ναι. Και εντάξει, μετά μας έφερε... Είναι και εύκολο να γίνεις καλή φίλη με τη Μαρία, ενώ είναι... Δεν είναι τόσο σε εύκολο. Σε προδιαθέτει, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Τι εννοώ? Ότι είναι ένας πάρα πολύ ευχάριστος άνθρωπος, ο οποίος εκεί που θέλει όμως, έχει όρια, ναι, και δεν μπορείς να πλησιάσεις και πολύ εύκολα. Σε μένα ήταν έτσι... αμπέλη αγάπης. Πραγματικά το λέω. Να σε ρωτήσω κάτι για να γυρίσουμε λίγο στις άγριες μέλισσες. Όλα αυτά τα spoilers που ακούγονται είναι αληθινά, γιατί βγαίνουν τουλάχιστον. Ας πούμε, λοιπόν, δεν ξέρω πώς γίνονται με αυτά τα spoilers. Άγριο spoiler. Ναι. Άγριο spoiler. Θέλω να σου πω ότι βγαίνουν δύο spoiler τη μέρα από κάθε εκπομπή. Ναι. Πώς το καλό, όλα αυτά τα spoiler είναι? Λοιπόν, αλήθεια. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Εγώ, να ξέρετε, ενημερώνομαι από τα spoiler. Γιατί δεν ξέρω πώς υπάρχει διαρροή. Ναι. Πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή αναρωτιόμασταν ποιος τα δίνει, αλλά αναφέρονταν σε σενάρια που δεν έχουμε λάβει εμείς. Και ίσχυαν. Ίσχυαν, ναι. Όχι, η Καρακάση λέει ότι δεν ισχύουν όλα τα spoiler. Προφανώς και δεν ισχύουν και όλα, αλλά ισχύουν. Αλλά ισχύουν. Και αλλά πολλά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι αδέρφια, αδέρφια. Το... Παιδιά, ρωτήστε τα spoiler, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αφού είστε να μείνετε μπροστά. Μέχρι ναι, μέχρι καλά εδώ πέρα είναι σαν να πηγαίνουμε στο τέλος του σύριαλ αυτό που λέει ο Θανάσης. Τύπου θα φανερωθεί αργότερα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα είναι τροφή για πολλά επεισόδια. Όταν ξεκινήσατε στα τυφλά, όπως κάθε καινούργια δουλειά. Δηλαδή δεν ξέρεις αν θα πάει καλά, πώς θα πάει. Εντάξει, κάτι ψυχανεμίζεσαι. Ναι, εντάξει. Αλλά και πάλι ξέρεις, υπάρχουν και σειρές που ήταν πάρα πολύ καλές και δεν το κατάλαβε ποτέ κανένας. Πώς αρχίσατε να αντιλαμβάνεστε την επιτυχία και πώς αλλάξατε? Γιατί κάπως τα αλλάξατε. Νομίζω ότι αυτό έχει σχέση και με το κέντρο σου. Εγώ έχω συνειδητοποιήσει ότι όλα αυτά είναι εφήμερα, διότι δεν είναι αυτή η πρώτη μου δουλειά. Δηλαδή, με το που τελείωσα τη σχολή, με είχαν πάρει στον Αστέρα Ραχούλας, ένα σερίαλ το οποίο ολοκληρώθηκε μεν, αλλά ήταν να, πάει σύντομα, δεύτερη, ναι. ήταν να πάει δεύτερη χρονιά, ναι, και έπεσε πάνω... Στο Survivor το πρώτο. Ναι. Και μετά από αυτό, δύο χρόνια, έκανα μόνο θέατρο. Εκεί λοιπόν που νόμιζα, που και πάλι δεν νόμιζα... Δεν νόμιζες, αλλά ναι, κάπως πήγε η ζωή. Ότι πήγε η ζωή λίγο, κάνω αυτό το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και μπορώ να ζήσω από αυτό. Μετά, κάνε πάλι λίγο πίσω. Οπότε όταν ξεκίνησαν οι μέλισσες, εγώ και εξακολουθώ να είμαι αρκετά συγκρατημένη και να χαίρομαι πάρα πολύ το παρόν και χαίρομαι πάρα πολύ αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, αλλά λέω, κάτσε,
Εντάξει, κι άλλοι έχουν περάσει από αυτό. Ναι, ναι. Και τώρα είναι στην αφάνεια ή κάνουν δουλειές που δεν τους αρέσουν. Εντάξει, ας περιμένουμε. Διάβαζα για κάποιους ηθοποιούς που είναι στην Αμερική, που είναι σε καθημερινές σαπουνόπερες ή σε καθημερινές δουλειές και λέγανε ότι το μεγαλύτερο άγχος είναι να τους σκοτώσει ο σεναριογράφος. Δηλαδή εκεί που είσαι τα καλακαφούμενα. Να προσέχεις με την ικανότητα σου. Σου έρχεται το σενάριο και λες, α, μια ηλεκτροπληξία. Α, περνάει ένα. Α, ο Τάδε τρελάθηκε. Έχεις αυτή την αγωνία. Έχω την αγωνία του αν θα πάμε, ξέρεις, τρίτο κύκλο. Μία, δεν ξέρω αν θα επιβιώσει. Όχι, ρε παιδί, εντάξει, δεν είναι και ένα σύνελ που σα κατέβηκε τον κόσμο. Αλλά τι λε, καλέ, έχουν σκοτωθεί. Πόσοι έχουν σκοτωθεί. Έχουν σκοτωθεί πολύ. Βέβαια. Εγώ, αν πάει τρίτη σεζόν, θα ήθελα να είμαι. Ιδανικά. Να βάζει τον οργάνωση σου δίνουν βιταμίνες, να αποφεύγει τις στενές γωνίες, μακριά από τα θύματα. Στα φιλαράκια τον Τζόι που θέλουν να το σκοτώσουν και δεν σκοτώνονται. Αυτό. Δεν σκοτώνεται. Εγώ... Που δεν έφευγε το σανσέρ. Όχι, εκεί. Δανάη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε.